Λοιπόν, ξεκινήσαμε τον αγώνα νοχελικά, θα έλεγα. Δεχτήκαμε ένα γκολ σε οργανωμένη άμυνα. Θα έπρεπε να τελειώσει πιο μπροστά η φάση με ένα φάουλ από τους δικούς μας παίχτες. Έτσι ακριβώς έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο γκολ, πάλι σε οργανωμένη άμυνα. Πάλι έπρεπε να γίνει ένα φάουλ για να σταματήσει. Αλλά οι παίχτες είχαν διάθεση και στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Με το που φάγαμε τον γκολ, γιατί το φάγαμε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ξεκινήσαμε ουσιαστικά να παίζουμε πιο ορθολογικά, πιο δυναμικά. Προσπαθήσαμε να γυρίσουμε τον αγώνα. Πετύχαμε δύο όμορφα γκολ με ωραίες προσπάθειες των παιδιών. Και οι παίκτες που μπήκανε μέσα σαν αλλαγή βοήθησαν πάρα πολύ και αυτά τα παιδιά. Και μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα, γιατί είχαμε και δύο ακόμη ευκαιρίες πολύ καθαρές για γκολ. Και πιστεύω ότι με την εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, θα έπρεπε να το κερδίσουμε. Στο πρώτο μέρος, απλά είχαμε μία διάθεση, αλλά δεν είχαμε ηρεμία μπροστά στην αντίπαλη περιοχή. Κάναμε δύο αδράνειες, όπως είπα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την καθολική υπεροχή και θα έπρεπε να κερδίσουμε τον αγώνα έτσι όπως εξελίχθηκε. Η καλή αμυντική διάταξη των φιλοξενουμένων επέτρεψε στους παίκτες, στους δικούς μας, να μην μπορούν να μπουν στην αντίπαλη εστία. Κοίταξε, μπήκαμε στην αντίπαλη εστία, αλλά δεν είχαμε τελειώματα. Εκεί χρειάζεται η προσωπικότητα και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ναι, είχαμε λίγο φλιαρία μπροστά στην αντίπαλη περιοχή, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε και την ουσία, πετύχαμε δύο γκολ, είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλο γκολ. Σίγουρα η αντίπαλη ομάδα έχει καλή αμυντική διάταξη, έχει πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές σε αυτή τη γραμμή και έμπειρο τερματοφύλακα. Ήταν η πρώτη ήταν στο πρώτο γύρο. Ναι, από αυτούς χάσαμε 2-1 μέσα εκεί. Έγινε ένα καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές, αλλά όπως είπα, η ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο είχε καθολική υπεροχή και θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Από 0-2 να το κάνουμε και 3-2 και 4-2. Οι δύο Αργεντίνοι τους πήραμε για αμυντικό και κεντρικό και τελικά μας βγάζουν. Ναι, εντάξει, και τα δύο παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί στο ψηλό παιχνίδι. Έχουν καλές αμυντικές αλλά και επιθετικές κεφαλιές. Έχουν σκοράρει αρκετά γκολ με το κεφάλι σε φάσεις που γίνονται σέντρες ή οτιδήποτε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο εμείς αλλάξαμε τη διάταξη. Παίξαμε με δύο επιθετικούς, σαν 4-4-2, με ένα αμυντικό χαφ. Μετά παίξαμε με τρεις επιθετικούς ουσιαστικά, γιατί όταν μπήκε ο Χακάν μέσα δόθηκε η εντολή στο Σίλβα να πάει πιο ψηλά και να ανεβαίνει πιο ψηλά ο Λαρέα, έτσι ώστε γεμίσαμε την περιοχή με τα κορμιά που έχουν τα παιδιά και οι παίχτες που είναι και δίπλα, όπως ο Βάσος, ο Καψάσκης, οι σέντρες που βγαίνανε από τον Μπρούνο, τον Γιαννακιτζίδη, ο οποίος ήταν σε πολύ καλή μέρα, έτσι όπως είπα και ο Χιτζίδης, τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή βοήθησαν πάρα πολύ. Και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά σας είπα ότι εγώ είμαι μόνο στεναχωρημένος γιατί μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Γνωρίζετε γιατί διαμαρτυρήθηκαν αυτοί στο δεύτερο τέρμα που πετυχαίνουν? Έγινε μία φάση, ναι, και χτύπησε το 5 στο κεφάλι και ζητούσαν να διακοπεί ο αγώνας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να διακοπεί ο αγώνας, γιατί σε εκείνη τη φάση βγήκαν αντεπίθεση αυτοί τρεις παίχτες και τους έκοψε ο Γιαννακιτζίδης μόνος τους. Πήραμε την μπάλα και κάναμε εμείς επίθεση. Και γιατί δεν βγάλαμε εμείς την μπάλα έξω, φωνάζανε ότι έπρεπε ο διαιτητής να διακόψει τον αγώνα. Ότι χτύπησε ο παίχτης στο κεφάλι, όμως δεν χτύπησε παιδιά στο κεφάλι. Εντάξει, αυτά είναι τα κόλπα που κάνουμε ποδοσφαιριστές για να κερδίσουν χρόνο. Έχουμε 1, 2, 3, 4 έξω και ένα μέσα. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Εμείς αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει στόχο βαθμολογικό. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κατακτήσει ουσιαστικά την τρίτη θέση. Θέλουμε λίγους βαθμούς ακόμη. Θα δώσετε χρόνο στην Ευρώπη? Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βλέπετε ότι και σήμερα πήραν παιδιά χρόνο συμμετοχής. Θέλουμε να παίξουν αυτά τα παιδιά, αλλά είμαστε και ο Πανθρακικός, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές αλλαγές. Παίζουμε και για το γόητρο και για το όνομα της ομάδας. Από εκεί και μετά έχουμε στόχο και το κύπελο, το οποίο θέλουμε να το κατακτήσουμε. Είναι ο στόχος που πρέπει να τον κερδίζει η ομάδα αυτόν κάθε χρόνο. Αλλά όχι μόνο με το όνομα, έτσι, και με την δυναμικότητα που έχει. Θα δώσουμε παιδιά, στα παιδιά χρόνο. Αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε πάλι να φαινόμαστε σαν ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε παίζουμε καλά, είτε όχι, να έχουμε εικόνα ομάδας και μέσα σε αυτή την ομάδα να προσαρμοστούν και αυτά τα παιδιά έτσι ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι είναι κρίμα και άδικο για την προσπάθεια όλων των παιδιών. Νομίζω ότι δικαιούμασταν την νίκη 100% σε αυτό το παιχνίδι. Και για κάποιους άλλους παράγοντες μη αγωνιστικούς, στερηθήκαμε ένα μεγάλο διπλό κόντρα σε μια ιστορική ομάδα. Η οποία μας δυσκόλυψε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και είχε τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν πολύ, πολύ καλά στημένοι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Διαχειριστήκαμε το σκορ χωρίς ιδιαίτερες φάσεις από τον Πανθρακικό στο πρώτο ημίχρονο. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκαμε το 0-2 και νομίζω ότι πάλι για
τουλάχιστον 25-30 λεπτά δεν απειληθήκαμε. Δηλαδή ξεκίνησε, εντάξει, έβαλε δεύτερο σεντερφόρ η αντίπαλη ομάδα, ανέβασε στόπερ ψηλά, με στατικές μπάλες, χωρίς να δείχνει το παιχνίδι ότι θα αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία. Έγινε το 1-2 στο 87 και έτσι ο αντίπαλος το πίστεψε, μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι. Αλλά κρίμα για την προσπάθεια των παιδιών, γιατί δόθηκαν 4 λεπτά καθυστερήσεις και παίξαμε 8. Στη φάση του 2-2 χτυπήθηκε παίχτης μας, ο οποίος μάτωσε στο κεφάλι και από αυτή τη φάση έγινε το 2-2. Ευτυχώς υπάρχουν κάμερες, ό,τι βλέπει ο καθένας, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο, αλλά είναι κρίμα γιατί προσπαθούμε και δεν παίρνουμε αυτό που αξίζουμε. Νομίζω ότι σήμερα δικαιούμασταν 100% την νίκη, με βάση την εμφάνισή μας. Και είναι κρίμα γιατί μένει μια πικρία από το 0-2 στο 2-2. Τι να κάνουμε, όμως συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου και πραγματικά σήμερα ήμασταν όπως θέλω να είμαστε και κρίμα που δεν πήραμε τους 3 βαθμούς.